Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός από την ανταπόκριση του μηχανισμού, ώστε το οδικό δίκτυο όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας αλλά και όλης της Θεσσαλίας να είναι, όπως είπε σήμερα, ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αλλά και όλη η Θεσσαλία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της χιονόπτησης των τελευταίων ημερών. Όλοι οι δρόμοι είναι καθαροί. Επιχειρήσεις κάνουμε σε όλο το δίκτυο και κάνουμε όλο το βράδυ για την αποφυγή του παγετού λόγω των προειδοποιήσεων για χαμηλές θερμοκρασίες. Και αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία διενεργείται κανονικότατα και στην Λάρισα και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και στη Μαγνησία. Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν μάχη με το χιονιά. Να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους που ήταν στην πρώτη γραμμή, τους εργαζόμενους του μηχανολογικού εξοπλισμού και τους εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας, τους χειριστές, τους εργάτες που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, στη δύσκολη περίοδο αυτή που πέρασε, το διάστημα αυτό που πέρασε η Θεσσαλία, αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά τους και τη συνεργασία με τους Δήμους και με όλους τους φορείς, με τη ΔΕΗ, με την πυροσβεστική όπου χρειάστηκε και με τους κατατόπους φορείς όταν αναγκύψαν κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να συγκεντρωθούμε, να αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε. Στην πόλη της Λάρισας, το παγωμένο χιόνι στα πεζοδρόμια είναι αυτό που θυμίζει το πέρασμα της Μύδειας, αλλά και οι χαμηλές θερμοκρασίες, με τα συνεργεία του Δήμου να συνεχίζουν και σήμερα τον καθαρισμό στις πλατείες, αλλά και σε παραδρόμους. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, αύριο όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Λάρισα, δημόσια και ιδιωτικά, γενικής και ειδικής αγωγής, θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως επίσης τα ΚΔΑΠ και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.